Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται το θρίλερ στο καπέλετο Ηλίας. Οι ώρες περνούν και η αγωνία κορυφώνεται όσο συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που σκότωσαν βάναυσα τον 60χρονο Κώστα Τσάχαλο. Φίλος μας, κάθε χρόνο πηγαίναμε Άγιο Όρος, περνούσαμε ωραία, γελαστός, καλός, νοικοκύρης. Γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο χωριό μας. Πρώτη φορά στα χρονικά, γιατί να μην τον πιάσουν. Μένα νύχτα τώρα για να μπαίνει να μας σκοτώνουν. Για όνομα Θεού και της Παναγίας. Έχει να γίνει στο χωριό μας ποτέ αυτό το πράγμα. Ήταν ένας επαγγελματίας πάρα πολύ καλός, τυπικός. Είχε γίνει βέβαια πριν μια εβδομάδα πάλι αυτό. Ξαναμπήκαμε στο σπίτι. Δεν έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που άγνωστοι διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του και του αφαίρεσαν το κινητό του. Η αστυνομία προσπαθεί να δει αν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Στον ίδιο. Και του πήραν το κινητό και είχε και 1.000 ευρώ στο παντελόνι, δεν τα πήραν όμως. Προφανώς γνωρίζαν για πολλά λεφτά. Για να μην κάνουν αυτή την κίνηση, να μην πάνε τα λεφτά. Και ξαναήρθαν τώρα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και οι αρχές εξετάζουν την περίπτωση ο ίδιος ο άτυχος άνδρας να κάλεσε ουσιαστικά τον δολοφόνο του μέσα από μια ανάρτηση που φέρεται να έχει κάνει τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζοντας στο Facebook μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Εδώ δούλευε το ταξί, ήταν η ζωή του τόπου. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Όχι, αργά ήρθε χτες. Ήρθε κάτι. Όχι, ναι, πέρασε με το ταξί και πήγε πάνω. Τίποτα. Μάλιστα. Ένα καλό παιδί. Ήταν και συνεργάτη μου, οδηγούσε με τον. Είχα συνεργαστεί και παλιά. Καλό παιδί, ήσυχος. Τώρα τι έχει προκύψει δεν ξέρω. Τις περαιτέρω έρευνες συνεχίζουν οι άνδρες της ασφάλειας Ήλιδας που προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε αξιόπιστη πληροφορία για το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες γίνονται προσαγωγές υπόπτων χωρίς όμως να έχει προκύψει κάτι σχετικά με την ταυτότητα του δράστη.